25η Μαρτίου και ο απανταχού ελληνισμός τιμά την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821. Στην Κύπρο, επίκεντρο των εορτασμών ήταν η Λευκωσία με την δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης και την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση μπροστά από το οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας. Μαθητές γυμνασίων και ηλικίων, σπουδαστές, παλαιοί πολεμιστές, πρόσκοποι και οργανώσεις παρέλασαν με υπερηφάνεια τιμώντας την εθνική επέτειο. Αίσθηση προκάλεσε μία μαθήτρια με μαντήλα, ενώ στην παρέλαση συμμετείχαν και έχρωμοι μαθητές. Την παράσταση έκλεψε βετεράνος που βρισκόταν στο χώρο της παρέλασης από την αρχή μέχρι το τέλος, ανεμίζοντας την κυπριακή και την ελληνική σημαία. Στην 5η Μαρτίου ήταν η θεμέλια σήμερα για την απελευθέρωση της Ελλάδας και την εγκαθίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η 1η Απριλίου αντίστοιχα ήταν για την Κύπρο η ανάλογη θεμελιώδης ημέρα που οδήγησε στην ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενωμένος ο λαός που ποθούσεν επί αιώνες την ελευθερία του και ενωμένος ήρθεν η ώρα που αποφάσισεν την απελευθέρωσή του και αδιαφορούσεν αν ήσαν λίγοι, αδύνατοι, χωρίς οικονομικών υπόβαθρων και είχαν την πίστη και την ελπίδα στον αγώνα και απελευθέρωση. Ο Έλληνας πρέσβης Ηλίας Φωτόπουλος έστειλε μήνυμα σύνεσης και αποφασιστικότητας. Θεωρώ ότι στον ίδιο δρόμο πρέπει να βαδίζουμε, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά μας, τις αρχές μας, τον πολιτισμό μας και φυσικά την ειρηνική συνύπαρξη. Η της κίνων ρήμαση πειθόμενη. Στην πρωινή δοξολογία για τις εθνικές επετείους στις 25 Μαρτίου και 1 Απριλίου παρέστησαν ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας Φωτόπουλος και άλλοι επίσημοι, ενώ χωροστάτησε ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Σήμερα, δύο σχεδόν αιώνες από την Ελληνική Επανάσταση και πέραν των 6 δεκαετιών από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, αναλογιζόμαστε τις δικές μας ευθύνες και στέλνουμε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι συνεχίζουμε την πορεία μας με τελικό και διαπραγμάτευτο προορισμό, την ελευθερία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Ο πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Θάνος Σοφοκλέου, συγκίνησε όλους με τα λόγια του. Μέρες δόξας και μεγαλείου, μέρες που μας προκαλούν περηφάνεια, μέρες που ανάστησαν το έθνος και έσωσαν την αξιοπρέπεια του λαού μας. Να είστε ενωμένοι και αδιάσπαστοι, συνέστησε ο κύριος Σοφοκλέους απευθυνόμενος στους νέους.